στον διαδικτυακό τόπο της Αυγής, το Web TV που έχει διαμορφωθεί ειδικά για να καλύψει με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο αυτές τις ημέρες του συνεδρίου. Δεύτερη μέρα λοιπόν και έχουμε κοντά μας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Μαντά. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, κύριε Μαντά, πώς βλέπετε την επόμενη μέρα του συνεδρίου? Έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα και χθες και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε μία κουβέντα για τον ρόλο των τάσεων. Ποια είναι η δικιά σας γνώμη? Νομίζω ότι η επόμενη μέρα του συνεδρίου θα μας βρει σε ένα δύσκολο περιβάλλον, χωρίς αμφιβολία. Γιατί δεν μπορεί να είμαστε απομονωμένοι από αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε μπροστά μας πολύ σκληρές μάχες στη διαδικασία της δεύτερης αξιολόγησης. Έχουμε πολύ σκληρές μάχες στο κοινωνικό πεδίο που εξελίσσονται πράγματα. Είδατε τι έγινε τις τελευταίες μέρες με τους πληστηριασμούς, αλλά και την αποφασιστική στάση της κυβέρνησης απέναντι σε αυτό το πρόβλημα. Η επόμενη μέρα φαντάζομαι και ελπίζω ότι θα έχει ξεκαθαρίσει και από την άποψη του Συμβουλίου της Επικρατείας το πεδίο στα πράγματα της ρύθμισης του τηλεοπτικού τοπίου. Άρα θα έχουμε πάρα πολύ ύλη, πολύ καυτή ύλη. Συνεπώς, απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα χρειαζόμαστε, θα έλεγα, την μέγιστη απόδοση των δυνάμεών μας. Αυτό σημαίνει ότι πριν απ' όλα οι δομές, οι συντεταγμένες δομές του κόμματος, και εδώ νομίζω ότι υπήρχε μια ιδιαίτερη αναφορά από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στην ανάγκη του να υπάρχει ένα πολιτικό κέντρο, ούτε κύκλοι, ούτε παράκυκλοι, ούτε τίποτα. Ένα πολιτικό κέντρο με ονόματα και επώνυμα, το οποίο θα έχει τη βασική ευθύνη για τις κρίσιμες επιλογές. Αυτό είναι κρίσιμο θέμα. Δεύτερο κρίσιμο θέμα είναι ότι ο ρόλος της δημοκρατίας, της συλλογικότητας, μας κάνει πολύ πιο αποτελεσματικούς, είναι το πλεονέκτημά μας. Αυτό δεν πρέπει με τίποτα να το εκχωρήσουμε. Εγώ μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσω τη στάση σαν ιδεολογικά ρεύματα βεβαίως και όχι σαν μηχανισμούς. Επειδή το λέμε πάρα πολλές φορές αυτό, κοιτάξτε, η πραγματικότητα πολλές φορές οδηγεί καλές προθέσεις, να το πούμε έτσι, δηλαδή παραδείγματος χάρη να έχουμε όλα τα μέλη που είναι μεγάλη επιδίωξή μας, μια ισοδυναμία, μια ισότητα στη λήψη των αποφάσεων, δεν μπορεί από την άλλη να στοχοποιεί, και αυτό είναι κρίσιμο θέμα, τα ιδεολογικά ρεύματα και τις απόψεις που μπορεί να υπάρχουν και θα υπάρχουν, είτε το θέλουμε είτε όχι, μέσα σε ένα τέτοιο κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πλούτος μας αυτός. Δεν πρέπει να τον εκχωρήσουμε, δεν πρέπει να τον ακυρώσουμε. Ίσα-ίσα πρέπει, λειτουργώντας θεσμικά, συλλογικά και δημοκρατικά, τότε μόνο θα αποκλείσουμε το να γίνουν οι τάσεις μηχανισμοί. Τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε για τάσεις ιδεολογικά ρεύματα, τα οποία και στη διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των ρευμάτων που συνέθεσαν του ΣΥΡΙΖΑ παίξαν ρόλο. Και παίξαν, κατά τη γνώμη μου, θετικό ρόλο. Κύριε Στούμπο. Καλό απόγευμα σε όσους μας βλέπουν και από μένα στον σύντροφο τον Μαντά, που έχει και μακρά διαδρομή. Και νομίζω ότι και η εμπειρία η κοινοβουλευτική με τον υπεύθυνο ρόλο που είχε αυτά τα δύο χρόνια έχει προσφέρει, πιστεύω, μια σειρά πράγματα σαν συμπεράσματα. Είπες πριν ότι υπάρχει ένα θέμα ως ζητούμενο για το συνέδριο και τη γενικότερη πολιτική προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ για τον συντονισμό. Η γνώμη η δικιά σου από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου για την κοινοβουλευτική ομάδα και το συντονισμό της με την κυβέρνηση είναι σε μια φάση που βελτιώνεται, είναι σε μια φάση στασιμότητας, πέρα από τα όποια ελλείμματα που ήταν λογικό με την πρωτόγνωρη εμπειρία? Ποια είναι η εκτίμησή σου? Κοιτάξτε, έχω ζήσει την λειτουργία των επιτροπών ελέγχου και των ΕΠΕΚΕ των λεγόμενων και πριν από την ανάληψη της κυβερνητικής εξουσίας και μετά την ανάληψη της κυβερνητικής εξουσίας και στο πρώτο δύσκολο εφτάμηνο και στη συνέχεια.
Το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται να κάνουμε πάρα πολλά βήματα, πάρα πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να λειτουργούμε εισάγοντας νομοσχέδια, για παράδειγμα, που είναι και το βασικό μας έργο, χωρίς να έχουμε καταφέρει να κάνουμε την κατάλληλη διαβούλευση στην ΕΠΕΚΕ πρώτα απ' όλα, δηλαδή στο χώρο όπου συντονίζεται η κοινοβουλευτική ομάδα, η κυβέρνηση και το κόμμα, και δεύτερον, να μην έχουμε κάνει την κατάλληλη επεξεργασία και δουλειά και με τους φορείς που αφορά οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία. Πολύ περισσότερο όταν αυτή, και το καταλαβαίνουμε αυτό όλοι μας, καθορίζει τις ζωές των ανθρώπων. Άρα, όποιο έλλειμμα έχουμε εκεί, μας βγαίνει μετά είτε σαν δυσκολία στην ίδια τη διαδικασία την κοινοβουλευτική, είτε σαν πραγματική δυσκολία. Δηλαδή, προβλήματα τα οποία δημιουργούνται, τα οποία δεν τα είχαμε συνειδητοποιήσει, δεν τα είχαμε καταλάβει κλπ. Ποιο είναι το excuse σε αυτή τη διαδικασία? Δηλαδή, τι μας κάνει να παίρνουμε και ένα... Εντάξει, ότι δεν τα κάνουμε όλα σωστά, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα αυτή? Η πραγματικότητα είναι, πρώτον, ότι έχουμε βροχή, καταιγίδα νομοθετικού έργου, πραγματικά, και όποιος θέλει να το δει και να το συγκρίνει με προηγούμενες κοινοβουλευτικές περιόδους θα το καταλάβει, και ταυτόχρονα ακόμη και σε νομοσχέδια που δεν μπορεί να φανταστεί κανένας και που είναι και άσχετα από το μνημόνιο, από το πρόγραμμα, από τη συμφωνία, όπως θέλετε πέστε το, έχουμε εποπτεία, υπάρχει εποπτεία, υπάρχει επιτροπία. Άρα ταυτόχρονα με αυτή τη διαδικασία επεξεργασίας, ταυτόχρονα υπάρχει και η διαπραγμάτευση, οι σκληρές κόντρες και λοιπά. Το έχω ζήσει και προσωπικά ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στο θέμα του φορολογικού ασφαλιστικού πέρσι. Έχουμε ζήσει στιγμές απείρου κάλους, δεν μπορούν ίσως αυτά να υποθούν με λεπτομέρειες τώρα, αλλά είναι δύσκολο πράγμα, δεν είναι εύκολο πράγμα. Όμως, καθυστερούμε. Έχουμε καθυστερήσεις, έχουμε προβλήματα, έχουμε δυσκολίες. Και πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη. Εγώ δεν θέλω να συγκρίνω περιόδους, δεν θέλω να συγκρίνω την περίοδο του 12 που είχαμε την άνεση να επεξεργαζόμαστε με όλα τα στελέχη, είτε είναι σήμερα στην κυβέρνηση, είτε στην κοινοβουλευτική ομάδα, είτε σε άλλες θέσεις κρατικές, και τι πλούτο είχαμε τότε. Είναι μία άλλη περίοδος. Στη διακυβέρνηση όμως δεν πρέπει αυτό να το μειώσουμε, αλλά πρέπει να το αυξήσουμε. Και αυτό δεν το έχουμε κάνει. Δεν το έχουμε καταφέρει στο βαθμό που πρέπει να το καταφέρουμε. Είμαστε λοιπόν, θα έλεγα, σε μία καμπή. Αν μιλάμε για νέα αρχή και για επανεκκίνηση, για μένα, στη δικιά μου καθημερινή εμπειρία, σημαίνει αυστηρή τήρηση, όχι για τυπικούς, αλλά για ουσιαστικούς λόγους, της λειτουργίας της κοινοβουλευτικής ομάδας μέσα από τις ΕΠΕΚΕ. Όταν δεν το κάνουμε αυτό, πάντα έχουμε προβλήματα και έχουμε λάθη. Μία ακόμη ερώτηση. Έχετε υπάρξει επί χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ, άρα έχετε δει όλες του, και στο συνασπισμό νωρίτερα, άρα έχετε δει όλες του τις μεταβολές και διαμορφώσεις και αλλαγές. Πόσο εύκολο είναι ένα κόμμα το οποίο είναι κυβέρνηση να κρατήσει τα ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά του, και είναι αυτό μέσα στους στόχους του ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι το ερώτημα αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, αλλά δεν πρέπει να το απαντάμε αμυντικά. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι η απάντηση στο να κρατήσουμε κάποια χαρακτηριστικά μπορεί να υπάρξει αν δούμε αμυντικά όλο αυτό το πρόβλημα. Ίσα-ίσα, ανάποδα πρέπει να πάμε. Πρέπει να πάμε δηλαδή πώς θα ενισχύσουμε ριζοσπαστικά και αριστερά χαρακτηριστικά, και εδώ πρέπει να συνεννοηθούμε τι εννοούμε συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, πόσο είναι ριζοσπαστικό χαρακτηριστικό ή αριστερό χαρακτηριστικό όταν δεν γνωρίζουμε, σας λέω εγώ, πλευρές της συμφωνίας ή πλευρές του μνημονίου, και ποιες ακριβώς είναι οι χαραμάδες ή ποιες ακριβώς είναι οι δυνατότητες, ποιοι είναι οι σχετισμοί, να λέμε υπερβολές. Ή από την άλλη,
πόσο σε αυτές τις χαραμάδες, σε αυτές τις, τα μικρά περιθώρια που έχουμε αυτή τη στιγμή, δίνουμε όλοι μέχρι τέλος τη μάχη να πετύχουμε το καλύτερο. Ή και στο τρίτο πεδίο, εκεί που έχουμε ανοιχτά ζητήματα. Πόσο αυτό είναι δουλειά ολόκληρου του κόμματος, ολόκληρης κοινοβουλευτικής ομάδας και όχι μόνο της διαπραγματευτικής ομάδας που πολλές φορές νιώθει και βρίσκεται πράγματι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Διότι πρέπει να κάνει επιλογές, πρέπει να πάρει αποφάσεις τέτοιες που να πραγματικά να έχουν την ουσία της δικής μας πολιτικής. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι σύνθετη η απάντηση. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι αμυντική, πρέπει να είναι στο διατάφτα και συγκεκριμένη. Κάθε φορά πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη. Διότι έχουμε δει υπεραριστερές, εν πάση περιπτώσει, υπερβολικές εκφράσεις να είναι στην ουσία πολύ συντηρητικές ή άλλα που ακούγονται συντηρητικά να είναι πολύ ριζοσπαστικά και αριστερά. Οφείλουμε σε αυτό να γίνουμε πολύ συγκεκριμένοι. Όσο συζητάμε γενικά σε αυτό το πράγμα, δεν μπορεί και η ανάλογη ιδεολογική και πολιτική σύγκρουση που υπάρχει και θα υπάρχει μέσα στο κόμμα μας να γίνει επί του συγκεκριμένου. Στα αόριστα είμαστε όλοι αριστεροί. Στα συγκεκριμένα είναι το θέμα πόσο κάνουμε σοβαρά τη δουλειά μας και πόσο πράγματι παιδεύουμε κάθε μας απόφαση και κάθε μας επιλογή. Mm-hmm. Ωραία τα λες, Τρούφε Μαντάλα. Υπάρχει ένα ερώτημα στον κόσμο που λέει ότι από τη μια μεριά η κυβέρνηση πράγματι εξέπληξε με την αντοχή της σε σχέση με τις πιέσεις της αντιπολίτευσης και των δανειστών σε πολλά ζητήματα και η κοινοβουλευτική ομάδα, όπως είπες, πέρα από τα όποια ζητήματα, έδειξε μια αξιοθαύμαστη συνοχή, άμα το δούμε και στον ένα χρόνο που μεσολάβησαν τις περσινές εκλογές. Την ίδια στιγμή όμως μπροστά μας το επόμενο δίμηνο είναι κρίσιμα ζητήματα. Εκτιμάς ότι ανάλογα και με τους χειρισμούς της κυβέρνησης, η συνοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας και της συμμαχίας με την κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ θα είναι το ίδιο ανθεκτική, γιατί είδαμε το τελευταίο διάστημα αρκετές, ας το πω έτσι, μικροδιαφοροποίησεις, δεν το λέω παραπάνω. Επειδή έχουμε περάσει διαπυρός και σιδήρου, δηλαδή πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Αν συγκρίνει κανένας, και επειδή τότε τύχαινε να είμαι γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, το πρώτο εφτάμινο και ιδιαίτερα φτάνοντας προς τον Ιούλη στα πάρα πολύ δύσκολα πράγματα, δεν υπάρχει σύγκριση. Για να είμαστε ρεαλιστές τώρα. Δεν υπάρχει σύγκριση δηλαδή του μεγέθους και της χρησιμότητας των επιλογών τότε και τώρα. Τώρα πρέπει να διακρίνουμε ότι είμαστε σχετικά σε πιο σταθεροποιημένη κατάσταση. Δεύτερον, έχουμε πράγματι και άλλους μαζί μας, δεν είμαστε μόνοι μας. Σε αυτό το συγκεκριμένο, δεν λέω γενικά για τους στρατηγικούς μας στόχους ή για παραπέρα θέματα, αλλά στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε. Μιλάμε για τους επόμενους 2 μήνες. Συνεπώς, αν με ρωτάγατε γενικά, μπορούμε καθοριστικά να επηρεάσουμε τα πράγματα τόσο που να επιβάλλουμε αυτό που απολύτως θέλουμε εμείς, θα απαντούσα ρεαλιστικά όχι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα είναι αυτή η εξέλιξη, θα πάμε σίγουρα σε ένα συμβιβασμό. Το θέμα, και ειδικά αυτή τη στιγμή και στα κρίσιμα θέματα που έχουμε, που βέβαια δεν είναι δημοσιονομικής υφής, αλλά είναι κρίσιμα αξιακά και ταυτωτικά και στην ουσία της λειτουργίας της κοινωνίας, όπως παραδείγματος χάρη στα εργασιακά. Εκεί πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και έχουμε καλούς ιονούς. Εγώ δεν είμαι ποτέ υπερβολικός, αλλά έχουμε καλούς ιονούς σε αυτό το θέμα και από το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων και από την κοινή στάση των όποιων κοινωνικών εταίρων. Άρα, δεν νομίζω, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, ότι μπορεί αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είμαστε, στη μέση της προσπάθειάς μας ή στο 1/3 από τα στο πρώτο ντεμαράζ, ας πούμε, να σταματήσουμε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, νομίζω. Δηλαδή, δεν βλέπω καμία περίπτωση, σκεπτόμενος με το κοινό νου και ξέροντας τα πράγματα, τους ανθρώπους μας και τα λοιπά, θα το πω έτσι πολύ απλά, να κολώσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Θα το συνεχίσουμε, θα το παλέψουμε και νομίζω ότι θα το φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα, δηλαδή θα ξεκινήσουμε την καινούργια χρονιά, μάλλον με καλύτερους ιονούς. Αλλά
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι έχουμε πάρει δύσκολα μέτρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι μεγάλα τμήματα της κοινωνίας υποφέρουν και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι εμάς η ταξική μεροληψία είναι αυτή, η κοινωνική μεροληψία είναι αυτή η οποία μας βγάζει από το κάδρο που θέλουν να μας βάλουν ότι όλοι οι ίδιοι είμαστε και βεβαίως η ηθική και η ιδεοντολογία. Και θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα. Η συντεταγμένη λειτουργία του κόμματος εξασφαλίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τυχόν προβλήματα και αυτής της υφής που μπορεί να εμφανιστούν ή που μπορεί να υπάρχουν μεμονωμένα. Με μία έννοια θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα περιμένουμε λιγότερες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο. Θα το προσπαθήσετε ή θα έχουμε αυτό το καταιγισμό. Καμιά φορά η πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι και επαναστατική εφαρμογή ορισμένων πραγμάτων. Σας θυμίζω ότι αν δεν παίρναμε τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου τις δύο στο χρόνο που τις πήραμε, πάρα πολλά πράγματα θα είχαν την αυτή και από το κοινωνικό κράτος στον αέρα. Επίσης σας θυμίζω ότι δεν εξασφαλίζει ντε και καλά η πλατιά κοινοβουλευτική διαδικασία και ένα αποτέλεσμα ριζοσπαστικό και φιλολαϊκό. Κάποιες φορές είσαι αναγκασμένος απέναντι σε αντιπάλους που σε έχουν μελετήσει μέχρι και το τελευταία λεπτομέρεια να κάνεις και κινήσεις οι οποίες θα τους φέρουν και πρώτα τελεσμένων. Λοιπόν, εμείς τηρούμε τις δημοκρατικές διαδικασίες, τηρούμε την κοινοβουλευτική διαδικασία, έχουμε κάνει και πρέπει να πάρετε τα στοιχεία και κάποια φορά τα δημοσιεύσετε και στην Αυγή τι ακριβώς έχει συμβεί σε σχέση με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου ή και τη λειτουργία της Βουλής. Τα έχει πει και ο σύντροφος ο Βούτσης, για να δείτε πώς ήταν η προηγούμενη περίοδος και πώς είναι τώρα. Διότι ξαφνικά πάνε να μας περάσουν ότι δήθεν εμείς είμαστε αντιθεσμικοί, θέλουμε να εγκαθιδρύσουμε ένα καθεστώς Κορέας και άλλα τέτοια γελία, θα τα έλεγα. Διότι είναι γελία, πραγματικά γελία. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Άρα λοιπόν θα είμαστε σε εντατικούς ρυθμούς το επόμενο δίμηνο. Θα χρειαστεί να κάνουμε και κατεπίγουσες και επίγουσες διαδικασίες. Αλλά σας λέω για παράδειγμα ότι τώρα έχουμε δύο νομοσχέδια για την κοινωνική οικονομία και για την έρευνα και τεχνολογία, τα οποία είναι νομοσχέδια τα οποία τα κουβεντιάζουμε με την πιο ευρεία διαδικασία, με τους πλατύτερους χρόνους και δίνουμε τη δυνατότητα και στους φορείς και μάλιστα υπάρχουν, θα σας πω, και συγκλήσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι μερικά πράγματα που δεν μπορεί να πει κανένας στην ουσία αντίπαλη πρόταση. Και εκεί είναι και δύναμή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Χρήστο Μαντάη και τον Δημήτρη Στούμπο που είναι πάντα παρόν. Μείνετε μαζί μας. Ευχαριστούμε την Αυγή. Που θέλουμε πάντα να την έχουμε κοντά μας και πρέπει να κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια με το έντυπό μας, όλοι μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Ελπίζουμε και εμείς να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αυτούς τους.